Χριστού θα διαβάσουμε από τη σελίδα 1020. Είναι από την Δευτέρα Επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Κορινθίους, πρώτο κεφάλαιο και τρία εδάφιο. Α3. Δευτέρα Επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Κορινθίους, σελίδα 1020. Ευλογητός ο Θεός και Πατήρ του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ο Πατήρ των νυκτισμών και Θεός πάση παρηγορίας, ο παρηγορών ημάς εν πάση τη θλίψη ημών, δια να δεινόμεθα ημείς να παρηγορούμεν τους εν πάση θλίψη, δια της παρηγορίας με την οποία παρηγορούμεθα ημείς αυτοί υπό του Θεού. Διότι καθώς περισσεύουσι τα παθήματα του Χριστού εις ημάς, ούτω δια του Χριστού περισσεύει και η παρηγορία ημών. Και είτε θλιβόμεθα υπέρ της παρηγορίας σας και σωτηρίας σας, της ενεργουμένης δια της υπομονής των αυτών παθημάτων, τα οποία και εμείς πάσχομεν. Είτε παρηγορούμεθα υπέρ της παρηγορίας σας και σωτηρίας, και η ελπίς την οποία έχομεν είναι βεβαία υπέρ ημών, επειδή εξεύρωμεν ότι καθώς είστε κοινωνοί των παθημάτων, ούτω και της παρηγορίας. Διότι δεν θέλω με να αγνοείτε, αδελφοί, περί της θλίψεως ημών ή της συνέβης ημάς εν τη Ασία, ότι καθ' υπερβολήν εστενοχωρήθημεν υπέρ δύναμην, ώστε απελπίστημεν και του ζήν. Αλλά εμείς αυτοί εν εαυτής ελάβομεν την απόφαση του θανάτου, για να μην έχουμε την πεποίθηση εις σε αυτούς, αλλά εις τον Θεόν, τον εγείροντα τους νεκρούς ώστις, ηλευθέρωσεν ημάς εκ το σου του μεγάλου θανάτου και ελευθερώνει, εις τον οποίον ελπίζομεν ότι και έτι θέλει ελευθερώσει. Ενώ και εσύ συνεργείτε υπέρ ημών δια της δεήσεως, δια να γίνει εκ πολλών προσώπων ευχαριστία υπέρ ημών, δια το δοθέν εις ημάς χάρισμα δια πολλών. Διότι το καύχημα ημών είναι τούτο, η μαρτυρία της συνειδήσεως ημών, ότι εν απλότητη και ειλικρινία Θεού, ουχή εν σοφία σαρκική, αλλά εν χάριτη Θεού, επολιτεύθημεν εν το κόσμο περισσότερο δε προς εσάς. Διότι δε σας γράφομεν άλλο παρά εκείνα τα οποία αναγιγνώσκετε ή και γνωρίζετε. Ελπίζω δε ότι και ως τέλους θέλετε γνωρίσει, καθώς μας εγνωρίσατε κατά μέρος, ότι είμεθα καύχημα εις εσάς, καθώς εσείς εις ημάς εν τη ημέρα του Κυρίου Ιησού. Αμήν. Παύλος, Απόστολος του Ιησού Χριστού κατ' επιταγήν Θεού, ένα ιδιαίτερο πρόσωπο, σπάνιο πρόσωπο, τον οποίον ο Θεός όχι μόνο εξέλεξε και έσωσε και πρόσθεσε στην Εκκλησία Του, αλλά αφού τον διάλεξε, τον εκπαίδευσε, τον αύξησε και τον χρησιμοποίησε για τη δόξα Του, μέσα όμως από τρομακτικά παθήματα, για τα οποία ο ίδιος ομολογεί ότι η συμπεριφορά μας ενώπιον του Θεού είναι μορία ενώπιον των ανθρώπων, ασθένεια, ατιμία, ώστε μέχρι του νυν και πεινόμεν και διψόμεν και γυμνητεύομεν και ραπιζόμεθα και περιπλανόμεθα και κοπιόμεν και λιδωρούμεθα και διωκόμεθα και βλασφημούμεθα, καταντήσαμε ως περικαθάρματα του κόσμου, σκύβαλον άθλοι πάντων έως τη σήμερα. Και όλα αυτά για τον Χριστό. Με επίγνωση όμως. Γι' αυτό είναι σκεύος ιδιαίτερο εκλεκτό. Γιατί ο Θεός, αφού τον εξέλεξε και τον έσωσε, τον έβαλε σε ένα δρόμο παθημάτων συνεχόμενο. Και όσο πιο ένδοξο στην παρουσία του Θεού αποκαλύπτεται ο Παύλος,
τόσο μεγαλύτερη ταλαιπωρία επιτρέπει ο Θεός να περνάει. Γιατί? Γιατί μέσα από τα παθήματα που δημιουργούν θλίψη στον άνθρωπο, ο Θεός εργάζεται υπομονή. Που είναι απαραίτητη, θυμηθείτε. Μακαρίζομεν τους υπομένοντες, ενθυμούμεν την υπομονή του Ιώβ και τα τέλη του Ιώβ, καθώς ο Θεός επενέβη και ευλόγησε πολύ περισσότερο τα έσχατα από τα πρώτα εξαιτίας της υπομονής του. Γιατί λοιπόν ο Θεός φέρνει θλίψεις και υπομονή, θλίψεις και παθήματα στον Παύλο? Για να αυξάνει την υπομονή του. Είναι ανάγκη να αυξάνεται η υπομονή, δεν έχει όριο, δεν έχει. Υπομένω και πρέπει να συνεχίζω να υπομένω και αυτό, αλλά και εκείνο. Και εκείνο, αλλά και το άλλο. Αλλά και το άλλο, αλλά και το άλλο. Μέχρι πού? Μέχρι τον ουρανό. Και όσο πιο πολύ πρέπει να αυξάνεται και αυξάνεται η υπομονή του ανθρώπου εκ των θλίψεων τα οποία σε επιτρέπει ο Θεός, τόσο πιο δόκιμος είναι ο άνθρωπος του Θεού. Παράξενη εκπαίδευση. Έξω από τη λογική και τη σοφία την ανθρώπινη. Σπουδάσατε να είστε δόκιμοι στον Θεό, λέει. Πώς? Υπομένοντες. Εργάτε σαν υπέσχητοι. Πώς? Υπομένοντες. Τι? Τα πάντα. Γνωρίζοντες ότι τα πάντα προέρχονται από τον παντοδύναμο Θεό, εις εκπαίδευση, εις πολλαπλάσια ευλογία, εις αναβάθμιση και εις δόξαν Θεού. Για καρποφορία μεγάλη. Γι' αυτό μη θλίβεσαι για τις θλίψεις σου. Να χαίρεσαι. Χαίρομαι, λέει, για τις θλίψεις μου ο Παύλος. Χαίρομαι για τις δοκιμασίες μου. Μα τι Θεός είναι αυτός? Ένδοξος, πάνσοφος, παντοδύναμος. Και η δοκιμή εργάζεται ελπίδα. Πώς θέλει ο Θεός να φτάσουμε, αδερφοί αγαπητοί, στο να ελπίζουμε στον Κύριο και μόνο στον Κύριο για να είμεθα ευλογημένοι. Μακάριος, ευλογημένος ο άνθρωπος που ελπίζει στον Κύριο και μόνο στον Κύριο. Καταραμένος ο άνθρωπος που ελπίζει σε άνθρωπο. Και ο τρόπος για να μάθουμε να ελπίζουμε στον Κύριο, δόξα το Θεό, δεν είναι ένας. Είναι δύο. Ο ένας, η θλίψεις που εργάζεται υπομονή, υπομονή που εργάζεται δοκιμή, η δοκιμή που εργάζεται ελπίδα. Αλλά υπάρχει και ένας άλλος, bypass, Κύριε μου, είμαι μικρός και ασήμαντος. Σε παρακαλώ, κάνε χάρη και κάμε η ελπίδα μου να είναι μόνο σε σένα, κατά χάρη. Να μην περάσω όλα αυτά μόνο και μόνο για να μάθω την ελπίδα. Να περάσω όλα αυτά εις δόξαν σου, γεννηθεί το θέλημά σου. Αλλά δεν θέλω να εκπαιδεύομαι για να έχω υπομονή, χάρισε μου υπομονή. Για να έχω δοκιμή, κάνε με δόκιμο, Κύριέ μου. Για να φτάσω να ελπίζω μόνο σε σένα, χάρισε μου αυτή την ελπίδα. Πώς θα μου τη χαρίσεις? Διότι η ελπίδα εργάζεται, αλληλούια, ευλογία. Η ελπίδα δεν κατεσχύνει. Γιατί? Διότι η αγάπη του Θεού είναι εγκεχημένη στην καρδιά μας δια Πνεύματος Αγίου. Γιατί δεν κατεσχύνεται ο ελπίζων εις τον Κύριον? Γιατί ευλογείται ο ελπίζων εις τον Κύριον? Γιατί ο Θεός είναι αγάπη. Το ξέρω. Κάνε με να το ξέρω ακόμη καλύτερα. Το ξέρω. Έχω γνωρίσει την αγάπη σου στο πρόσωπο του Χριστού, στη θυσία του Χριστού, μέσα στο λόγο σου, μέσα στο ταμείο μου. Έχω γνωρίσει την αγάπη σου. Κάνε να τη γνωρίσω ακόμη περισσότερο, ώστε η ελπίδα μου να είναι αποκλειστικά σε σένα και μόνο σε σένα. Να μην έχω καμία, μα καμία ελπίδα στον εαυτό μου.
όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, καμία πεποίθηση στον εαυτό μου. Μα ο Απόστολος Παύλος χρειαζόταν αυτή την ταλαιπωρία. Ο Θεός ξέρει. Εμείς δεν ξέρουμε, αδερφοί. Πέρασε μεγάλη ταλαιπωρία για να φτάσει στο Χριστό. Τυφλώθηκε. Έπεσε κάτω. Έμεινε μόνος του. Και γιατί τα εργάστηκε όλα αυτά ο Θεός? Γιατί έπρεπε να ταπεινωθεί. Πού να ταπεινωθεί αυτό το θηρίο από μόνος του? Έπρεπε να τον ταπεινώσει ο Θεός. Έγινε Απόστολος μεγάλος. Ταπεινός? Όχι. Μα τι λες, Γιώργο? Δεν ήταν ταπεινός. Γι' αυτό και ο Θεός έφερε σκόλοπα άγγελο Σατάν να μαστιγώνει αυτόν. Γιατί? Για να μην χάσει τη βασιλεία των ουρανών. Για να μην επαρθεί η καρδιά του. Και ο Παύλος, άνθρωπος ομοιοπαθής με σένα. Για να μην υπεραίρομαι για την υπερβολή των αποκαλύψεων που εσύ μου έδωσες, Θεέ μου. Μου έδωσε ο Θεός άγγελο Σατάν να με ραβδίζει. Και τώρα θα είναι στο σημείο εκεί στην Έφεσο, στην απόλυτη ευλογία. Εκεί που όλη η Ασία άκουσε το Λόγο του Θεού και δημιούργησε ο Θεός 7 ευλογημένες εκκλησίες που τις βλέπουμε στην Αποκάλυψη. Που το όνομα του Ιησού Χριστού κυριάρχησε σε όλη την Ασία. Που δοξάστηκε ο Θεός, που δοξάστηκε ο Παύλος, που δοξάστηκαν οι αδερφοί. Τώρα πρέπει να τον φέρει στα ίσα του ο Θεός. Τώρα πρέπει να τον φέρει εκεί που πρέπει να είναι, στην ισορροπία της ταπείνωσης μπροστά στην ευλογία του Θεού. Ανάμεσα στην ευλογία πρέπει να υπάρχει ταπείνωση και πρέπει να υπάρχει ισορροπία. Και ανάμεσα στην κακουχία να υπάρχει παρηγοριά για να υπάρχει πάλι ισορροπία. Είναι ο Χριστός Θεός ισορροπιών. Φέρνει τον άνθρωπο στα ίσα του. Δεν τον κάνει να καταποθεί υπό τις υπερβαλούσες λύπης. Αλλά δεν τον κάνει να χαίρεται κάθε υπερβολή με έπαρση για την ευλογία. Όμως αυτός είναι ο δρόμος του Θεού, ο ένας και ο τέλειος. Αλλά υπάρχει και ένας άλλος που λέγεται χάρις Θεού. Δεν αξίζω να με ευλογείς. Σε παρακαλώ, ελέησέ με. Δεν αξίζει όλα αυτά, είναι δικά σου, τίποτα δεν δικό μου. Πω, 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 πω. Εγώ είμαι άθλιος και ουτιδανός. Ο Ιώβ μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα, λέγεται ένας χρόνος, δεν ξέρω, κατάφερε να σταθεί μπροστά στο Θεό και να πει «Είμαι άθλιος και ουτιδανός, τυποτένιος και άχρηστος, δεν μπορώ να σταθώ μπροστά σου, ταπεινώνομαι με χώμα και σπονδύ». Το ίδιο και ο Απόστολος Παύλος, μέσα στην απόλυτη ευλογία. Εκεί πια που είχε τελειώσει το έργο του στην Έφεσο και πρόκειτο δεδεμένο στο πνεύματι να πάει στα Ιεροσόλυμα και δεδεμένο στο πνεύματι από εκεί να πάει στη Ρώμη με αποκάλυψη Θεού. Δεν πάει όπου θέλει, δεν κάνει ό,τι θέλει. Το έχει μάθει αυτό το ζήτημα. Αποφάσισε κάποτε να πάει στην Ασία, στη Μυσία, στη Βυθινία και του λέει ο Θεός όχι, εγώ σε θέλω στην Μακεδονία. Τώρα πια είναι έμπειρος σε αυτό, αλλά δεν είναι έμπειρος στα άλλα. Ο Θεός του λέει θα πας πρώτα στα Ιεροσόλυμα, εκεί θα ταλαιπωρηθείς, αλλά θα με ομολογήσεις ενώπιον βασιλέων, αρχόντων, ενώπιον δυνάμεων, ανθρωπίνων και μετά θα πας στη Ρώμη γιατί θέλω να παρασταθείς μπροστά στον Κέσσαρα. Όλο το σχέδιο πια του Θεού είναι αποκεκαλυμμένο σε αυτόν. Όμως τώρα πρέπει να γίνει κάτι ιδιαιτέρως σοβαρό στη ζωή του και επώδυνο. Εκεί που όλα πηγαίναν τέλεια, 2 ολόκληρα χρόνια δοξαζόταν ο Θεός,
Να που εμφανίζεται ξαφνικά ένας κάποιος Δημήτριος, ο οποίος έφτιαγνε αγάλματα και προσφορές και τάματα στην Άρτεμη τη θεά των Εφεσίων. Που όταν είδε να αυξάνεται η πίστη στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, είδε τα εισοδήματά του να λιγοστεύουν, γιατί δεν ερχόντουσαν πια οι Εφέσιοι, οι κυλοιποί, οι φύση, οι κυλοιποί της Ασίας να αγοράσουν από αυτόν, και είπε τι γίνεται, χανόμαστε. Και ξεσήκωσε όλη την Έφεσο. Ποιος ο Δημήτριος, ο διάβολος. Όλη την Έφεσο. Και με μια φωνή φώναζαν, «Μεγάλη Άρτεμις των Εφεσίων, μεγάλη Άρτεμις των Εφεσίων». Και ενώ ο Απόστολος Παύλος ήταν δεδεμένος στο πνεύμα, όπως είπαμε, να πάει στα Ιεροσόλυμα και μετά στη Ρώμη, έρχονται οι άνθρωποι, πιάνουν όλους τους επισημωτέρους των χριστιανών για να τους λιτζάρουν πηγαίνοντάς τους στο στάδιο. Ο μόνον που δεν έπιασαν ήταν ο Παύλος. Γιατί πρέπει τώρα ο Παύλος να αποφασίσει μόνος του να πάει εκεί που τον οδηγεί η καρδιά του, μαζί με τους αδελφούς του, με απόφαση θανάτου να πεθάνει, ή να πάει εκεί που τον οδηγεί το Πνεύμα το Άγιο στα Ιεροσόλυμα. Δηλαδή να δραπετεύσει από τη δοκιμασία των αδελφών του, ή να, ή να παραμείνει μαζί με τα αδέρφια του σε παρακοή στο Λόγο του Θεού. Φοβερό δίλημα, αδερφοί. Και είναι και ο πρωτεργάτης. Και αυτός θα φάει σε εισαγωγικά το περισσότερο ξύλο και το χειρότερο ριτζάρισμα. Αλλά αυτό δεν το λογαριάζει, γιατί εκείνη τη στιγμή πήρε απόφαση θανάτου. Άλλο λογαριάζει το θέλημα του Θεού, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον από τη μια μεριά, και το θέλημα της καρδιάς του από την άλλη μεριά. Τι θα κάνει? Φοβερό δίλημα. Θάνατος για τα αδέλφια του. Παρακοή για αυτόν. Θα συμπαρασταθεί ή θα τους εγκαταλείψει? Και μέσα σε αυτό το φοβερό δίλημα, ξέρετε, τέτοια διλήμματα έχουμε πολλές φορές στη ζωή μας. Μικρά, όχι τόσο μεγάλα. Να φύγω από τη δουλειά μου, από το σπίτι μου, από τα παιδιά μου, να πάω στην εκκλησία ή όχι? Φωνάζουν πολλές φορές, γιατί η πρώτη εχθρή του χριστιανού είναι οικιακή, λέει ο Λόγος του Θεού. Είχαν έρθει αρευωνιασμένοι νέοι και τους είπε η αρευωνιαστικιά τους που την αγαπάγανε, ή εμένα ή το Χριστό. Τέτοιο δίλημα είναι. Αγαπάω την αρευωνιαστικιά μου, αλλά δεν θα υπακούσω στο Χριστό. Και αυτά τα διλήμματα είναι καθημερινά για μας. Θα πάω εκεί που μου λέει ο Θεός, ή η καρδιά μου θα με πάει εκεί που θέλει αυτή? Αυτή η καρδιά μας, το συναίσθημά μας, απατηλή περπάντα και σφόδρα διεφθαρμένη. Τι θα κάνω, πού θα πάω? Και ο Παύλος πήρε την καλή απόφαση εν το ονόματι του Κυρίου των δυνάμεων. Θα πάω εκεί που μου λες, και εκεί που δεν θα πάω θα αναλάβεις εσύ. Εσύ θα αναλάβεις αυτά που αφήνω και εσύ θα με οδηγήσεις εκεί που με διατάζεις. Ωραία απόφαση. Τι απόφαση είναι αυτή? Ελπίδας, που η ελπίδα δεν κατεσχύνει. Ποια είναι η ελπίδα του? Εγώ θα κάνω αυτό που μου λες, αλλά ξέρω ότι θα κάνεις μεγαλεία πίσω μου. Θα κάνεις θαύματα, θα ενεργήσεις, θα κάνω αυτό που θέλεις. Και εσύ θα κάνεις πιο πολλά από αυτά που εγώ θέλω. Αλληλούια. Αυτός είναι ο Θεός. Αυτή είναι η συνθήκη του Θεού με εμάς. Εάν κάνεις
αυτά που θέλει ο Θεός, ο Θεός θα κάνει πολύ καλύτερα, μεγαλύτερα, σημαντικότερα από αυτά τα οποία εσύ θέλεις. Γιατί? Γιατί είναι αγαθός, γιατί είναι Θεός αληθινός, γιατί είναι εκτήρμων, πολυέλεος, πάνσοφος, παντοδύναμος. Έχει θεία πρόνοια. Δεν θέλει την καταστροφή μας, την ευλογία μας θέλει. Θα συγχωρέσεις τους τρεις άθλιους παρηγορητές Ιώβ και θα προσευχηθείς για αυτούς. Για να τους συγχωρήσω και να τους ευλογήσω. Ή δεν μπορεί η καρδιά σου. Και ο Ιώβ πια που είναι ταπεινωμένος έως εδάφους λέει, μπορεί, ό,τι μου πεις θα κάνω Κύριε. Γιατί ξέρω ότι εσύ είσαι η ελπίδα μου και δεν θα κατεσχυνθώ. Αυτός είναι ο Θεός, αδερφοί. Και παίρνει απόφαση θανάτου χωρίς να έχει καμία πεποίθηση στον εαυτό του εγώ μπορώ να τους βοηθήσω ή εγώ δεν μπορώ να τους αφήσω, αλλά η πεποίθησή του ήταν στο Λόγο του Θεού, στη φωνή του Πνεύματος του Αγίου, τους εγκαταλείπει για να φύγει για τα Ιεροσόλυμα κατά την εντολή του Κυρίου. Και ο Θεός αναλαμβάνει μέσα σε ένα λεπτό και τους ελευθερώνει. Δεν το έκανε για τους άλλους, για τον Παύλο το έκανε. Μέσα από τη δοκιμασία του Παύλου να ευλογηθούν όλοι οι άλλοι και εγώ σήμερα. Και εσύ σήμερα. Μέσα από αυτή την ταλαιπωρία του Αποστόλου Παύλου εγώ ευλογήθηκα. Λέω Κύριε αυτό είναι. Θέλεις δηλαδή να μένω στο λόγο σου και εσύ τα κάνεις όλα τα άλλα. Και μου λέει τώρα το κατάλαβες. Κύριε μου, είναι ωραίο αδερφοί να ακολουθούμε το λόγο του Θεού. Την οδηγία. Αλλά για να την ακολουθούμε πρέπει να την ξέρουμε. Και για να την ξέρουμε πρέπει να μας την αποκαλύπτει. Και για να μας την αποκαλύπτει πρέπει να την εξητάμε. Και όταν την εξητάμε πρέπει να την πιστεύουμε και να την υπακούμε. Γιατί αλλιώς τα πράγματα δεν θα είναι εύκολα. Έως καταστροφικά. Γι' αυτό πριν πάρουμε οποιαδήποτε απόφαση, μικρή ή μεγάλη, να πηγαίνουμε στον Κύριο να του λέμε Κύριε εσύ τι λες. Τι θέλεις να κάνω Χριστέ μου. Πήγαινε γονάτισε. Ψάξε να βρεις ποιο είναι το θέλημα του Θεού, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον. Θα στο φανερώσει. Δεν το ξέρεις γιατί δεν ξέρεις στον πνευματικό κόσμο τι συμβαίνει. Δεν ξέρεις ο διάβολος τι παγίδες έχει βάλει. Δεν ξέρεις ο Χριστός τι ευλογίες έχει ετοιμάσει. Δεν ξέρουμε τίποτα. Δεν ξέρουμε τίποτα. Το μόνο που ξέρουμε είναι και θέλουμε να ξέρουμε είναι Ιησούς Χριστός και τούτος εσταυρωμένος. Τώρα πια με αυτή τη βεβαιότητα ο Απόστολος Παύλος διδάσκει δια Πνεύματος Αγίου, διδάσκει το Πνεύμα του Άγιου δια του Αποστόλου Παύλου τους Κορινθίους λέγοντας είτε θλιβόμεθα για την παρηγορία και τη σωτηρία των άλλων θλιβόμεθα. Εμένα με θλίβει για σένα ακριβώς. Είτε παρηγορούμεθα για την σωτηρία και την παρηγορία των άλλων παρηγορούμεθα. Ώστε ο ένας βλέποντας τον άλλον, ο ένας παραδειγματιζόμενος από τον άλλον προς το καλό ή προς το θετικό ή προς το αρνητικό, παρατηρώντας τον καρπό ο ένας του άλλου, λέμε όλοι μαζί ας γίνουμε μιμητές του Παύλου καθώς αυτός ήταν του Χριστού. Αλλά και όποιον βλέπουμε και είναι μιμητής του Παύλου, να κοιτάμε και εμείς να του μοιάσουμε. Αλλά το ασφαλές είναι στο Χριστό να μοιάσουμε. Μην μπλέξουμε και μπερδευτούμε και κάνουμε λάθη. Στο Χριστό κατευθείαν αδερφοί. Κατευθείαν στο Χριστό. Ο Απόστολος Παύλος λοιπόν τι λέει. Να σας πω λέει και το μυστικό μου το μεγάλο. Το καύχημά μου δεν είναι
η ευλογία του Θεού. Το έργο μου δεν είναι το καύχημά μου αυτό. Αυτό είναι το έργο του Θεού. Το καύχημά μου είναι η αγαθή συνείδηση με την οποία πολιτευθήκαμε και πολιτευόμεθα ενώπιον του κόσμου και των αδερφών. Και ποια είναι η αγαθή συνείδηση την οποία πολλοί έχασαν και ναυάγησαν στην πίστη? Η αγαθή συνείδηση είναι ότι εναπλώθηκε η ειλικρινία Θεού με την απλότητα που μου δίνει ο Θεός. Δεν έχω. Με την ειλικρίνεια που μου δίνει ο Θεός, γιατί δεν έχω. Με αυτή την απλότητα και την ειλικρίνεια που μου χαρίζει ο Θεός, όχι με σοφία σαρκική γιατί χάθηκα. Άρα με την απλότητα και την ειλικρίνεια που μου χαρίζει ο Θεός, καθώς απορρίπτω τη γνώμη μου, τις σκέψεις μου, τα λόγια μου, τα υπερφύαλα, τις βλακίες μου, συγχωρέστε με, τα απορρίπτω. Με την απλότητα λοιπόν και την ειλικρίνεια που μου χαρίζει ο Θεός. Και εδώ αδερφοί αγαπητοί να τονίσουμε, ο χριστιανός δεν είναι πολυσύνθετο πρόσωπο. Δεν λέει διάφορα, σκέφτεται, μπερδεύεται, δεν είναι απλός. Απλός σαν το περιστέρι. Απλός. Αλλά και ειλικρινής. Με αυτή την απλότητα λοιπόν που μου χαρίζει ο Θεός, χάρισέ μας Θεέ μου αυτή την απλότητα, και με αυτή την ειλικρίνεια που μας χαρίζει ο Θεός, αποκτούμε τη χάρη του Θεού, ώστε να πολιτευόμεθα, όχι με σοφία σαρκική, αλλά να πολιτευόμεθα με τη χάρη του Θεού προς ευλογία και αύξηση και παραδειγματισμό και πραγματική οικοδομή των άλλων. Και δεν κινδυνεύουμε και να ναυαγήσουμε στην πίστη. Με αυτή την συνείδηση την αγαθή, χωρίς σκέψεις πολλές, αδερφοί μου, σας παρακαλώ, αφήστε τις σκέψεις, τα προγράμματα, τα σχέδια, τις δικαιολογίες. Βάλτε μπλάνκο και σβήστε τα αυτά. Ζητήστε το αίμα του Χριστού να τα αφαιρέσει. Ό,τι έγινε, έγινε. Και πώς το λέει ο Απόστολος Παύλος, πολύ όμορφα. Τα μεν ο πίσω λησμονών. Μπορείς να τα λησμονήσεις τα πίσω. Εάν δεν λησμονείς τα πίσω, δεν μπορείς να επεκταθείς εις τα ερχόμενα. Εις τα έμπροσθεν, δε επεκτείνομαι, δεν πρόκειται να επεκτεθείς. Θα μείνεις εκεί στα όπισθεν, τα οποία δεν μπορείς να ξεχάσεις και τα οποία τα στριφογυρίζεις, τα φέρνεις και εγώ δεν έφταιγα και αυτός έφταιγε και εκείνη το είπε και τι θα κάνω και πού σε Θεέ μου και δεν με βλέπεις και ταλαιπωρούμε και αδικούμε και έχω μείνει μόνος μου και άστα αυτά, αδερφέ. Λησμόνησε όλα όσα έχουν γίνει από τώρα και σε όλη σου τη ζωή και άνοιξε καινούργια φτερά. Πίστεως, υπακοής στο Λόγο του Θεού. Επεκτάσου εις τα έμπροσθε, αγωνιζόμενος για το βραβείο της ανοκλήσεως. Όχι για να γίνει καλύτερη η ζωή σου. Όχι για να πάνε καλά τα πράγματα. Ούτε στη δουλειά σου, ούτε στην οικογένειά σου. Όχι για να παντρευτείς. Όσο θες να παντρευτείς, απάντρευτος θα μένεις. Τρέχα για το βραβείο της ανοκλήσεως. Ζητείτε πρώτον τη Βασιλεία του Θεού. Ζητείτε πρώτον τη δικαιοσύνη αυτού. Και όλα τα άλλα που κάθεσαι και σε ταλαιπωρούνε και ταλαιπωρείσαι και τα ζητάς και γκρινιάζεις και τα χάνεις, ο Θεός θα στα προσθέσει. Αυτό είναι το Πνεύμα του Χριστού. Αυτός είναι ο Λόγος του Θεού. Αυτή είναι η συνθήκη που ο Θεός κάνει. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος με πολύ χαρά λέει: εμείς για σας είστε το καύχημά μας, είμαστε το καύχημά σας, αλλά και εσείς για μας το καύχημά μας. Γιατί? Γιατί και οι δυο περπατάμε συναγωνιζόμενοι ο ένας δίπλα στον άλλον για το βραβείο της ανοκλήσεως μέχρι να εισέλθουμε εκείνη την ημέρα όσοι απομένουμε στην παρουσία του Θεού, να εισέλθουμε πλουσίως δια των πυλώνων στη Βασιλεία των Ουρανών. Είναι πράγμα το οποίο είναι και η επιδίωξή μας.
πράγμα το οποίο είναι και ο σκοπός της ζωής μας. Μην χάσουμε σκοπό, αδερφοί. Μην αλλάξουμε σκοπό. Μην βάλεις άλλο σκοπό στη ζωή σου. Δεν υπάρχει κανένας άλλος σκοπός για τη ζωή μας. Ο σκοπός της ζωής μας είναι να εισέλθουμε πλουσίως στη Βασιλεία των Ουρανών δια των πυλώνων, για να είμαστε μαζί με τον Χριστό εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν, Κύριε.